Με τους ειδικούς να παρακολουθούν στενά την επέλαση της παραλλαγής όμικρον στη χώρα, η Κρήτη φαίνεται ότι παρουσιάζει μια σταθερή εικόνα στα νοσηλευτικά ιδρύματα. Οι ασθενείς στις κλινικές COVID αυξάνονται, αλλά στις μονάδες εντατικής θεραπείας δεν υπάρχουν ακραίες αυξομοιώσεις. Έχουμε μια αύξηση στις νοσηλίες σε απλές κλίνες. Αυτό γιατί η συγκεκριμένη μετάλλαξη προσβάλλει το άνω αναπνευστικό, επομένως κάνει ποιότερη νόσηση. Οι ασθενείς μας στις μονάδες εντατικής θεραπείας παραμένουν σταθερά γύρω στις 30 κλίνες νοσηλείας. Δεν φαίνεται η μετάλλαξη όμικρου να έχει επηρεάσει την αύξηση στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Και σήμερα δεν έλειψαν οι ουρές για rapid test στο σταθερό σημείο ελέγχου του ΕΟΔΗ στην πλατεία Ελευθερίας Ηρακλείου. Είναι μια μετάλλαξη με υπερμεταδοτικότητα, ιππιότερη, αλλά μπορεί να δημιουργήσει έντονη διασπορά. Επομένως, προσοχή. Ασπίδα μπροστά στην έκρηξη κρουσμάτων στη χώρα αναζητούν οι κριτικοί, καθώς οι εμβολιασμοί κινούνται με αυξητική τάση. Πάνω από 400.000 κάτοικοι έχουν εμβολιαστεί, ενώ το Λασίθι κατατάσσεται στην τρίτη θέση. Αναλυτικά, οι εμβολιασμοί με δύο δόσεις είναι στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου 200.621, Χανίων 112.441, Λασιθίου 60.104 και Ρεθύμνου 55.658. Παράλληλα, πάνω από 200.000 κριτικοί έχουν λάβει την ενισχυτική δόση. Στο καλό είναι, πολύ καλό. Εγώ έχω κάνει και τα τρία εμβόλια και κακώς ο κόσμος έπρεπε να έχει εμβολιαστεί όλος. Είναι μια ελπίδα αυτό το εμβόλιο. Βλέπετε όμως να εμβολιάζονται όλοι ή υπάρχουν ακόμα επιφυλάξεις? Υπάρχουν ακόμα επιφυλάξεις. Εντάξει, έχει πιεστεί ο κόσμος, πιστεύω ότι θα δείξει. Ίσως αν δεν πιέζαν τον κόσμο τόσο πολύ, τώρα κάνει από μόνη τους. Σύμφωνα με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια, στη μάχη των εμβολίων στην Κρήτη ρίχνεται και η Moderna. Το εμβόλιο θα χορηγείται από την Κυριακή 9 Ιανουαρίου και για όλες τις Κυριακές του ίδιου μήνα στα νοσοκομεία Χανίων, Ρεθύμνου, Ιεράπετρας και το Παγνί. Στο Κέντρο Υγείας Ηρακλείου, όπως και στο Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης, θα προγραμματίζονται ραντεβού από Δευτέρα έως Κυριακή. Παράλληλα, αυξάνονται και οι εμβολιαστικές γραμμές για παιδιά. Ναι, έχει εμβολιαστεί ο μεγάλος με εγγονός, 13 ετών και με δύο δόσεις. Τώρα εμβολιάζεται ο μικρότερος και ο Γιάννης επιθυμεί να εμβολιαστεί. Οπότε όλη η οικογένεια. Όλη η οικογένεια, ναι. Οι εμβολιασμοί συνεχίζονται πυρετοδός από το πρωί μέχρι το βράδυ και σχεδόν χωρίς διαλύματα, καθώς έχει γίνει πλέον ξεκάθαρο ότι διανύουμε μία από τις πιο δύσκολες φάσεις της πανδημίας, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη διασπορά του ιού. Έχουμε επάρκεια κλινών. Έχουμε περίπου στο 40%, ίσως και λιγότερο, κάλυψης των κλινών. Θα δείξει η σημερινή εφημερία αν συνεχίζεται αυτή η αύξηση σε απλές κλίνες.